Τα προβλήματα τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και 3 μήνες μετά την επανέναρξη των καταστημάτων μας είναι πάρα πολλά. Δυστυχώς η πολιτεία, δεν γνωρίζω γιατί το έκανε αυτό, μας έχει εξαιρέσει από τους πληττόμενους ΚΑΔ σε όλους τους τομείς. Μειωμένα ενοίκια πλέον δεν έχουμε, δεν έχουμε μειωμένο ΕΦΚΑ, δεν έχουμε ιδιαίτερη βοήθεια ως προς το προσωπικό μας. Δυστυχώς, το λέω, αναμένονται πάρα πολλά λουκέτα από τον Οκτώβριο και πάρα πολλές απολύσεις στον τομέα μας. Έχουμε σοβαρά προβλήματα όσο αφορά την λειτουργία των καταστημάτων μας. Έχουμε μεγάλη δυσχέρεια ως προς την αναπνοή μας, τα προβλήματα υγείας μας. Η μάσκα δεν μας βοηθάει καθόλου, διότι έχουμε πάρα πολλές τεχνικές εργασίες με πάρα πολλές αναθυμιάσεις και δημιουργούν προβλήματα με άσθημα. Επίσης, οι πελάτες μας δεν μπορούν να συμβιβαστούν με όλο αυτό. Προσπαθούν, δεν μπορούν όμως. Υπάρχουν προβλήματα σοβαρά. Επίσης, έχουμε μείωση πελατολογίου. Ο κόσμος φοβάται πάρα πολύ να επισκεφτεί τα κομμωτήρια με την τρομολαγνία που έχει διασπείρει. Δεν αντιλέγουμε, συμφωνούμε ότι ο κορονοϊός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και εμείς, σαν επαγγελματίες, κάνουμε τα πάντα να προφυλαχθούμε. Για καλή μας τύχη, στο νομό Αχαΐας, τηρούμε τα μέτρα και λέμε στον κόσμο να μας εμπιστευτεί, να εμπιστευτεί όλους τους επαγγελματίες. Δεν έχει νοσήσει κανένας κομμωτής, κανένας κουρέας. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Είμαστε υγειονομικού ενδιαφέροντος και καλούμε τον κόσμο να επισκέπτεται τους επαγγελματίες κομμωτές και όχι τα βαλιτσάκια στο σπίτι και τα παράνομα κατοίκων κομμωτήρια. Η συμβουλή μου είναι ότι πρέπει να προφυλαχθούμε για να είμαστε όλοι καλά. Τώρα, όσο αφορά το οικονομικό θέμα που αφορά τα κομμωτήρια και τα καταστήματα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Καλούμε την πολιτεία να μεριμνήσει και να είναι κατά πάνω μας, γιατί είμαστε από τους πρώτους πληττόμενους ΚΑΔ που έκλεισαν και βοήθησαν το κράτος να συντελέσει το έργο του. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να μας εντάξουν, να μας επαναεντάξουν πάλι στη μείωση των ενοικίων, να μας βοηθήσουν λίγο στην επιβίωσή μας και στη μείωση του ΕΦΚΑ.